Πού να το φέρετε. Και άμα δεν γίνει διάολος μέσα σε μισή ώρα εκπομπή, εμένα να μου πείτε ό,τι θέλετε. Εμπρός. Ναι, Τάκη. Ναι. Ολυμπιακός από Ηράκλειο, Κρητής. Μάλιστα. Αλέξανδρος. Mm-hmm. Πήρα να σου πω, εγώ θεωρώ ότι το πέναλτι όντως ήταν στημένο. Ναι. Με τον Παναθηναϊκό διαιτητής κάτι πήγε λάθος εκεί πέρα και το έδωσε έτσι, δεν ξέρω, μετά το VAR. Α, ναι. Έχει λήξει ο αγώνας, έτσι, αν μην τα ξεχνάμε και αυτό, έχει λήξει ο αγώνας. Ναι, συμφωνώ, συμφωνώ. Mm-hmm. Ναι. Τέλος πάντων, απλά νιώθω ότι γινόμαστε λίγο περίγελος. Ναι, περίγελος. Όταν βγαίνει ο πρόεδρος και λέει περιστημένων και τα λοιπά, γιατί τα έχουμε ακούσει κι εμείς οι ίδιοι για τα στιγμένα τα δικά μας. Τι είπε, δεν άκουσα τι είπες, ότι όταν... Λέω, γινόμαστε λίγο περίγελος όταν βγαίνει ο πρόεδρος και λέει για στιμένα. Για στιμένα. Για ότι είναι στιμένοι αγώνες κατά του Ολυμπιακού και τα λοιπά. Εσύ δεν το είδες στιμένο τον διαιτητή με τον Ολυμπιακό. Μπορεί και να είναι, αλλά εμείς νομίζω δεν έχουμε δικαίωμα να μιλάμε. Εμείς δεν έχουμε δικαίωμα. Είσαι τρελός. Κάτσε ρε, πήγαινε και πιες κανένα, πώς το λένε, κανένα ρακί και παρά τα μισή χώρα. Ρε, παρά τα μισή που δεν έχουμε δικαίωμα να μιλάμε. Τι είναι εδώ ρε, δηλαδή οι οπαδοί να μην μιλάνε. Εδώ ρε βλάκα, συμμαχίσαν οι τρεις τους, ο Αλαφούζος Μελισσανίδης και ο άλλος ο Ιβάνο Τρομερός, εναντίον σου. Βγήκε ολόκληρο site εναντίον του Ολυμπιακού που δεν είναι με καμία ομάδα, απλά να είναι μόνο εναντίον του Ολυμπιακού. Και δεν έχουμε δικαίωμα να μιλάμε. Ρε, τους έχουμε ξεβρακώσει, ρε, το καταλαβαίνεις. Και μέσα στην πουσιά τους αυτοί συμμαχίσανε ό,τι θέλεις κάνατε. Προδώσαν τη Μακεδονία για ένα πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ έκλειψε ένα πρωτάθλημα από τον ΠΑΟ. Μετά από 25 χρόνια. Δηλαδή να μιλάνε μόνο αυτοί. Και να λένε ήταν κανονικό το πέναλτι. Και να λέμε εμείς, λέει, έχετε δίκιο. Φιλαράκο, δεν πας καλά. Εμπρός. Δεν ξέρω, ρε Μάκης, δεν ξέρω. Τι μυαλό έχετε, δεν ξέρω. Τώρα εσύ, ο Παναθηναϊκός έχει να κάνει νίκη από το 2010 στην Ευρώπη και λένε ο Ολυμπιακός εφέτος δεν έκανε νίκη. Και αυτοί δεν έχουν... Χωρία που παίξανε μετά από... πριν 5 χρόνια το τελευταίο τους παιχνίδι, από το 17, δεν νίκανε καθόλου εδώ και 12 χρόνια και ασχολούνται με τον Ολυμπιακό. Που χάρη στον Ολυμπιακό παίζουν άλλα δύο μπουρδέλα σωματεία στην Ευρώπη. Από τους βαθμούς που έχει φέρει. Έλα να βάλουμε τους βαθμούς που έχει φέρει ο Ολυμπιακός όλα αυτά τα χρόνια και εσείς και να δούμε ποιος. Γι' αυτό εγώ είμαι κατά αυτό το βαθμό. Δηλαδή οι βαθμοί της κάθε ομάδας να πηγαίνουν για πάρτι της. Έχω 20 νίκες, έχω 1000 βαθμούς, μπράβο. Ο Βάζος θα έχει καμία βαθμό, καμία νίκη στα αρχίδια μου. Δεν θα παίζει Ευρώπη. Πώς θα γίνει, έτσι είναι. Τι το ελληνικό ποδόσφαιρο με το Φίσα Γενικό Παράκι στην Εθνική και, το, και τον άλλο να το Μπασινά. Και να πάμε μπροστά με τους άμπαλους. Ρε, να σας πω κάτι. Να έβαζε ρε το Δωμάζο, πάει στο διάλο ρε. Να βάλει το Δωμάζο, ξέρει μπάλα ρε. Να βάζαν τον Παπαϊόν, πάει στο διάλο. Να βάζαν τον Κούτα, πάει στο διάλο. Καταρχήν ο Φίσας είναι Ρουφιάνος. Τα γύρισε στο δικαστήριο κατά του Ολυμπιακού. Ο Γεωργιάς είναι. Ρε και τους έχετε και καμαρώνει με αυτούς τους παίχτες. Γι' αυτό όλα αυτά τα χρόνια Ολυμπιακός, οι επιλογές σας είναι αυτές που λέω και σας γαμάγαμε. Δεν είχατε κανένα Τζιοβάνι, κανέναν άλλον, δεν θυμάμαι, κανένα Καραπιάλι. Δεν είχατε. Τα αρχίδια μου είχατε. Άρα και δικαιολογημένοι οι συμπούτσες.